Εικόνες θλιβερές όσο και οι διαπιστώσεις. Οι δημόσιες δομές εξακολουθούν να στερούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Αποκορύφωμα της απογοητευτικής εικόνας που επικρατεί στο Ηράκλειο η σημερινή περιπέτεια της Γεωργίας Ξημεράκη. Βεβαίως είναι θλιβερό και απαράδεκτο στις μέρες μας. Παρέμεινε για ώρες με το αμαξίδιο στο οποίο είναι καθυλωμένη στο κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Σήμερα είχα μια αγωγή, έκανε στο Δήμο για ένα θέμα και ήθελα να μπω μέσα με τον δικηγόρο μου και δύο-τρία άτομα που με συνοδεύανε. Και φυσικά δεν μπορώ να μπω. Ράμπα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες υπάρχει στην πίσω πλευρά του κτηρίου, όμως η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο στο ισόγειο. Οι δύο σκάλες που μεσολαβούν για να φτάσει κανείς στις αίθουσες όπου εξελίσσονται οι δίκες είναι απαγορευτικές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι το έξοδο μεγάλο. Να κάνουν μια ράμπα να ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι που δεν μπορούν. Δεν σεβόμαστε βέβαια. Δεν σεβόμαστε τον πολίτη που έχει την αναπηρία ή την ανικανότητα να ανεβεί τα σκαλοπάτια για να βρεθεί σε κάποιο χώρο που πρέπει να βρεθεί. Απαγορευτικές και για την αξιοπρέπεια της Γεωργίας Ξημεράκη, η οποία αρνήθηκε να μετακινηθεί από πολίτες στον πρώτο όροφο του δικαστικού μεγάρου και ενημερωνόταν για την εξέλιξη της διαδικασίας από το δικηγόρο της, ο οποίος έβγαινε έξω από το δικαστήριο για να τη συναντήσει. Ο δικηγόρος μου θα πάει να κάνει μόνος του ότι θα ενημερώσει το δικαστήριο ότι τέλος πάντων εγώ δεν μπορώ να ανέβω και κατά κάποιο τρόπο θα γίνει όλη η διαδικασία εγώ περιμένοντας έξω. Εγώ για πολλά χρόνια κυκλοφορούσα με ειδικό μηχανάκι, όχι το ηλεκτρονικό αυτό, το χειροκίνητο και όποια πήγαινα είχα δυσκολία. Πολλές φορές σε όλα τα κτίρια, τα δημόσια, δεν βρήκα. Και στο ΙΚΑ που πήγαινα, πιο παλιά στα αυτό δεν είχε. Για απαράδεκτες εικόνες που εξακολουθούν να εκτυλίσσονται καθημερινά, κάνει λόγο ο υπεύθυνος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου. Πρέπει να έρθετε λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα, στη θέση μας, στη θέση μου. Να δείτε τι θα κάνετε εσείς στην περίπτωση που θα χρειαζόσαστε κάποια βοήθεια από κάποια δημόσια υπηρεσία. Όπως εξηγεί ο κύριος Κουτρουμπής, αφού βρέθηκε τελικά ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του κτηρίου και έχει εξασφαλιστεί το ποσό που χρειάζεται, αναμένεται να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα κατασκευή, η οποία θα επιτρέπει την άνοδο των ατόμων με αναπηρία στον όροφο του δικαστικού μεγάρου. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών. Τελικά καταλήξαμε ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του δικαστικού μεγάρου. Επομένως, ελπίζω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή υπάρχουν και τα κονδύλια, το πρόβλημα αυτό με τη δημιουργία μιας ράμπας που θα εξυπηρετεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα λυθεί.